Έφτασε στα χέρια μου μία προφητεία την οποία μου τη στείλανε από το Λονδίνο. Στο Λονδίνο προφανώς έφτασε από Κυπρίους εκεί, διότι η προφητεία αυτή έχει γίνει στην Κύπρο και έχει γίνει από έναν τοπικό Άγιον εκεί πέρα, τον Άγιο Κεντέα τον λεγόμενον, που έχει και ομώνυμον μοναστήρι γυναικείο εκεί. Με τα παρέλευση ολίγων ημερών, όταν πήρα αυτή την προφητεία από το Λονδίνο, μου ήρθε μία άλλη προφητεία, η ιδία δηλαδή, ένα άλλο έντυπο που μιλούσε για τα ίδια περιστατικά από το Άγιον Όρος. Όπως είδα από την επιγραφή, μου το είχε στείλει ο πατήρ Εμμανουήλ, ο αδελφός του επισκόπου Μεθύμνης του Ιακώβου, ο Μαλιαρός, ο οποίος είναι στη Νέα Σκήτη, ασκητεύει εκεί. Αυτός ήταν ανώτερος υπάλληλος τραπέζης, πήρε τη συνταξή του και έφυγε για το Άγιον Όρος. Να προσευχόμεθα λοιπόν, διότι αυτοί προσεύχονται τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί. Το όρος καίγεται από τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί, το όρος καίγεται εκτός τις 2 ώρες το απόγευμα. Και αυτοί είναι που μας κρατάνε ακόμη, για την αγάπη αυτού ο Θεός δεν μας καθάρισε ακόμη. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτή την προφητεία αυτής της μοναχής δυνάμει του Αγίου Κεντέα. Αναφέρει ημερομηνίες μέσα, εγώ τις παρατρέχω, δεν είναι θέμα. Μπορεί και να πραγματοποιηθούν ημερομηνίες, μπορεί και να μην πραγματοποιηθούν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι βλέπουν ότι κάτι μαγειρεύεται γύρω μας και πρέπει να μετανοήσουν. Γι' αυτό και μόνο σου λέγω. Τα άλλα, τη δείχτετα. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούσετε λοιπόν. Λίγες μέρες πριν από την εισβολή του 1974, πριν μπουν οι Τούρκοι, μια μοναχή από την Κύπρο είδε στον ύπνο της τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος της είπε που πολύ σύντομα θα έλθουν οι Τούρκοι στο νησί μας να το λαιλατίσουν και να σφάξουν πολλούς. Αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Γι' αυτό μη εγκαταλείψετε το μοναστήρι μου. Αυτά τα έλεγε στη μοναχή του μοναστηριού του. Σαν να λέμε τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος σε μια μοναχή του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ θα είμαι προστάτης σας. Στη συνέχεια η ίδια μοναχή διηγείται τα εξής. Είδα όνειρο τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος μου είπε να πεις στους χριστιανούς να μετανοήσουν, διότι αν δεν ακούσουν θα σφαγείτε όλοι από τους Τούρκους. Όταν όμως ξύπνησα δεν είπα τίποτα σε κανέναν. 10 μέρες αργότερα είδα πάλι στον ύπνο μου τον Άγιο και με ρώτησε αν είπα στον κόσμο αυτά που μου ανέφερε. Εγώ απήντησα ως ήτο φυσικόν αρνητικά και ο Άγιος μου είπε το λόγο. Τότε εγώ μου είπα σε ποιον να τα πω και εκείνος μου απήντησε σε όλους να τα λες και όποιος θέλει να τα νοείς. Πάλι δεν είπα τίποτα σε κανέναν και αφού πέρασαν 5-6 μέρες ξαναείδα στον ύπνο μου τον Άγιο να με μαλώνει. Για δεν είχα πει στον κόσμο να μετανοήσει, λέγοντας δεν σου είπα να πει του κόσμου να μετανοήσει, γιατί δεν ακούς. Μέχρι το 1981 ίσως έχουν καιρό μετανοίας, το κατάλαβες? Και ξύπνησα. Είπα τον ιερό μου σε μερικούς μόνο χριστιανούς και μετά από μια εβδομάδα περίπου είδα πάλι στον ύπνο μου πως στεκόμουν στο περίφραγμα του μοναστηριού και έβλεπα προς τη Λεμεσό, χωρίς να υπάρχει μεταξύ του μοναστηριού και της Λεμεσού κανένα εμπόδιο. Είδα στο κέντρο της Λεμεσού να είναι γεμάτο από Τούρκους στρατιώτες και οικογένειες ολόκληρες να είναι σφαγμένες στους δρόμους που ήσαν κατάσπαρτοι από πτώματα βουτυγμένα μέσα στον οπό ακόμη αίματος. Αμέσως ξαφνιάστηκα. Κοίταξα το ρολόι που έδειχνε 4 το πρωί και είπα μέσα μου, «Κύριε Λέησο, πότε έγινε ο πόλεμος και έσφαξαν οι Τούρκοι τη μισή Λεμεσό?» Έτρεξα τότε στις αδελφές να τις ξυπνήσω για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ενώ όλες οι αδελφές προσεύχονταν γονατιστές, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μου είπε, «Τι εσύ φωνάζεις?» Τότε εγώ του απήντησα, «Οι Τούρκοι μας χτυπούν την πόρτα του μοναστηριού και με ρωτάς ακόμα?» Και ο άγγελος μου είπε, «Μη φοβάσαι». Αμέσως πλησίασε τις αδελφές και είπε της πρώτης, που στο μεταξύ το στόμα της είχε στραβώσει από το φόβο της, «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και αμέσως βγήκε η ψυχή της αδελφής και ανέβηκε προς τον ουρανό. Δηλαδή, στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μαρτύριο κλπ. Θα πεθάνουνε, αλλά θα σωθούνε όμως. Κατόπιν ο άγγελος πλησίασε τη δεύτερη αδελφή και έκαμε το ίδιο. Έπειτα πλησίασε και εμένα και με ρώτησε, «Εσύ τι θα κάνεις? Θα μαρτυρήσεις ή θα πεθάνεις κι εσύ με τον ίδιο τρόπο όπως πεθαίνουν αυτές?» Εγώ άρχισα να του λέω, «Θέλω να μαρτυρήσω», αλλά και σταμάτησα. Εννοούσα ότι οι Τούρκοι είναι ανήθικοι και θα ανθέξω. Τότε ο άγγελος μου είπε, «Σκέψου ως που έχεις καιρό». Και ανέβηκε στον ουρανό. Είπα τον ιερό μου σε πολλούς
και κάποιος από τους ακροατάς μου με ύβρισε λέγοντας πως τρομοκρατούσα τον κόσμο. Αυτό που έλεγε. Όπως μπορεί να το πει και κανένας τώρα, αν δεν προσέξει. Δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, ειδοποιεί τον κόσμο. Θέλει μόνο να συνεχίσει τη δουλειά του. Είναι παντρεμένος να κάνει τα παιδιά του. Είναι εργαζόμενος να εργαστεί. Είναι χριστιανός να προσευχηθεί, να μετανοήσει. Να αλλάξει ζωή του, λέει εδώ. Του λέει, σταματήσει τη δουλειά του, τρομοκρατάει. Να κλειστεί στο σπίτι ή να πάει στο βουνό να σωθεί. Να σώθει εδώ που να πάει. Του φωνάζει και του λέει να μετανοήσει. Όταν λοιπόν ένας ανθρώπου του λέει να μετανοήσει, όταν γίνεται πυρκαγιά και του γκρεμίζει στο κρεβάτι κάτω να σκοθεί, του κάνεις κακό. Αλλά σπέβδουν οι άνθρωποι. Τότε άστο τον άνθρωπο να κοιμάται στην ησυχία του, μην τον πειράξεις, μην τον θίξεις. Και βάλε τα μηχανήματα να σου πει πώς θα κάνεις σεισμό να βγεις έξω. Αυτά είναι αστεία. Το λέγω διότι και πολλοί μπορεί να βρεθούν, σου λέει αυτά δεν λέγονται, δεν λέγονται. Τρομάζει ο κόσμος. Ο κόσμος να τρομάξει για να μετανοήσει, όχι για να σταματήσει την εργασία του και την προοδό του. Μπάσπερ. Στενοχωρήθηκα πολύ. Συνεχίζει και είπα μέσα μου. Τι ήθελα εγώ να το πω στους ανθρώπους και μάλιστα τέτοια πράγματα. Μετά από 2-3 νύχτες, πάλι είδα τον Άγιο λυπημένο να μου λέει τα εξής. Είπες του κόσμου να μετανοήσει. Ναι, του απήντησα. Τότε εκείνος μου είπε, δεν πίστεψε κανένας. Να τους πεις ότι μέχρι το 1981 έχουν καιρό να μετανοήσουν. Λίγο πριν από τα μισά του 1982 θα σφαγείτε όλοι από οι χριστιανοί της Κύπρου από τους Τούρκους. Είπα τότε εγώ μέσα μου, γιατί άραγε οι Τούρκοι να είναι τόσο δυνατοί ώστε να σφάζουν κάθε τόσο τους χριστιανούς? Μήπως ο Θεός είναι πιο ευχαριστημένος από τους Τούρκους παρά από εμάς? Αμέσως ο Άγιος με συνέλαβε και μου μάλωσε για τη σκέψη αυτή που έκανα λέγοντάς μου, μη βλασφημείς, χριστιανοί είναι το σιτάρι και οι Τούρκοι τα γκάθια. Ο Κύριος του Αλωνιού θέλει να μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του με τη σφαγή που θα γίνει από τους Τούρκους. Μετά από τη σφαγή αυτή των χριστιανών, ο Κύριος θα κάψει την Κύπρο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη για να καθαρίσει το αλόγι του από τα τριβολιά και από τα αγκάθια. Και είπα μέσα μου, εγώ ήρθα από τη Χίο για να σώσουμε την Κύπρο και τώρα θα καθούμε όλοι μαζί? Δεν έμενα η ανόητη στη Χίο? Φαίνεται ήταν χιώτησα αυτή. Πάλι ο Άγιος μου απήντησε, και η Χίο θα χαθεί και όλα τα νησιά της Ελλάδος θα χαθούν. Και είπα, τι θα γίνει, μήπως θα πάρθει και η Κωνσταντινούπολη άραγε? Ο δε Άγιος δεν μου απήντησε. Έχει ακόμη. Αλλά θα ήθελα να σας πω εδώ για το θέμα της Κύπρου που λέει θα καεί κλπ. Στη Μεγάλη Παναγία, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια Κυπρία μοναχή, η οποία με τα γεγονότα κάτω της πατρίδος, ελυπείται η καμένη και ελυπείται ακόμη και βασανίζεται. Έχει τα γόνατα κάτω μέρα νύχτα και προσήφιο στον Χριστό να βοηθήσει την πατρίδα. Και της παρουσιάζεται ο Χριστός μας και της λέει, μη μου προσεύχεσαι για την πατρίδα σου. Η πατρίδα σου μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Ήξερα να προσευχηθείς. Με άγριο τόπο. Ξέκοψε τη φωλή. Μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Και ξέρετε ακόμη τι είπε. Έναν παπά δεν μπορώ να κάνω από εκεί. Είναι όλοι νόθοι. Γιατί ξέρετε, έδωσε σου λόγο Αραβώνος, γυναίκα σαν τα απόψη. Αυτά που συμβαίνουν εδώ, συμβαίνουν και εκεί δυστυχώς. Και έναν παπά δεν μπορώ να κάνω. Όλοι νόθοι. Είπε ο Χριστός μας. Μεταφέρω πως μου τα μετέφερε η Καλογραία από τη Μεγάλη Παναγία. Σφαγή μεγάλη, λέει, θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Και θα φυλάξει ο Θεός τους δυνατούς της Ορθοδοξίας για να παλέψουν με τον Αντίχριστο. Μετά δε από τον αγώνα που θα γίνει εναντίον του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με φωτιά που θα ανάψει από τα τέσσερα σημεία της. Πιο ευτυχισμένοι θα θεωρηθούν όσοι σφαγούν από τους Τούρκους παρά αυτοί που θα επιζήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου. Γιατί θα υποφέρουν τόσα πολλά βάσανα, ώστε που ανεπιφύλακτα θα μακαρίζουν εκείνους που είχαν προηγουμένως τη δίκη για να πεθάνουν, χωρίς να αντιμετωπίσουν όσα πρόκειται να πάθουν αυτοί από τον Αντίχριστο. Μου ξανατόνισε πως πρέπει να παρακινήσω τον κόσμο να μετανοήσει για να μην χαθούν, λέγοντάς μου να πει στους χριστιανούς πως αν δεν μετανοήσουν λίγο πριν από το 82 θα σφαγούν όλοι από τους Τούρκους, από τα μισά του 82, και να τους πεις σε όλους, το κατάλαβες, να τους πεις ότι μέχρι το 81 έχετε καιρό μετανοίας, ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος, μη σπαταλάτε άδικα, δεν πρέπει να τον χάσετε γιατί δεν το ξαναβρείτε άλλο καιρό για μετάνοια. Να τους το πεις όλους τους χριστιανούς να μετανοήσουν. Και ξύπνησα βλέποντας τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό μου πολύ λυπημένος, αλλά δεν πρόλαβα να του κάνω άλλη ερώτηση. Νόμιζα ανεξαρτήτως των ημερομηνιών ότι θα έπρεπε να σας το πω και αυτό το οποίο κυκλοφορεί, και έφτασε κατά αυτή την έννοια από την Αγγλία και από το Άγιον Όρος στα χέρια μου. Καταλάβατε περίπου το πνεύμα μου και εύχομαι ο Θεός να μας ελεήσει, και θα μας ελεήσει εάν μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και επιστρέψουμε. Δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα ο κόσμος τόσος που θα έπρεπε να επιστρέψει ώστε να μπορέσει να δυσοποιήσει το Χριστό. Διότι ο Σατανάς
πηγαίνει και ζητάει από τον Χριστό τον άνθρωπο. Γιατί αν ο Σατανάς δεν πάρει άδεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα θα αναβάλλονται, όλα θα διασκεδάζονται, όλα θα τακτοποιούνται κανένα θαυματουργικών τρόπων. Θα τους βλέπεις αμουδιασμένους όλους και τους πιο. Όταν όμως πάρουν άδεια, πάρει άδεια ο Σατανάς, αλίμον όμως. Όταν εγώ εξακολουθώ να αμαρτάνω, όταν εγώ εξακολουθώ να βλασφημώ, όταν εγώ σαν αντρόγιο να εξακολουθώ να σκοτώνω τα παιδιά μου, όταν την νηστεία του Χριστού δεν τη βάζω στο σπίτι μου, όταν ο πεζαχτάς μου βάζει πράγματα μέσα αμαρτωλά, ψεύτικα, κλοπημαία κλπ. Όταν η γλώσσα μου δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι, όταν η εξωτερική συμπεριφορά μου δεν είναι χριστιανική, όταν εγώ είμαι χριστιανός ταυτόχρονα καπνίζω, χτέζω, βλασιμώ κλπ. Αυτός ο διάβολος λέει, αυτός είναι δικός μου, γιατί δεν μου επιτρέπεις, γιατί μου τον δίνεις, είσαι άδικος. Εδώ είναι το θέμα και εδώ είναι η υποχρέωση του χριστιανού. Πρέπει ο Χριστός να έχει ένα αντίβαρο. Πρέπει ο Χριστός να έχει μια αιτία. Και την αιτία τη δίδουν οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Χριστέ μου σε παρακαλώ, κράτησέ μας ακόμη. Χριστέ μου σε παρακαλώ, μακροθύμησε ακόμη. Χριστέ μου σε παρακαλώ, φώτισε τα νιάτα. Δώσε τα παράνομα ανδρόγεννα. Δώσε την εκκλησία μας. Και, και. Χριστό τάδε. Μην τον ακούμε ότι είναι άσημος, ότι είναι κακό. Φλόγησε τους κυβερνώντας μας. Δώσε τους νου μου. Βοήθησε τους αυτούς να φύγουν από την πλάνη. Να φύγουν από την αίρεση. Να φύγουν από την καταστροφή. Χριστός τα παίρνει αυτά και τα δείχνει στον Σατανά. Δίκαιο του λέει έχεις, τα κάνουν αυτά, αλλά για το χατήρι αυτών ακόμη δεν σου τους δίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς κυλάει ο καιρός. Και βλέπουμε ημερομηνίες. Και οι ημερομηνίες μένουν ανενέργητες. Γράφουν οι συγγραφείς εκεί, μετράνε, ζυγίζουν και λέει το τάδε χρόνο θα γίνει αυτό. Και δεν γίνεται αυτό. Γιατί μεσολάβησαν προσευχές και δεν έγινε αυτό. Αλλά μέχρι πότε όμως, μα αν ο Θεός λένε ορισμένοι φώτισε τον Άγιο και τότε αυτό, είναι δυνατόν, κάνει λάθη ο Θεός? Δεν κάνει λάθη ο Θεός, αλλά αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν έβγαλε και εντολή και την υπέγραψε και τη σφράγισε και την έδωσε στον κλητήρα τον Ιωνά να πάει να την κοινοποιήσει την Νινεβή και να τη στήσει σε τρεις ημέρες, καταστρέφεται. Και δείτε ότι κατέστρεψε. Γιατί? Διότι μετενόησαν οι άνθρωποι. Άρα και αυτός ο Θεός ακόμη κλείνει. Αλλάζει. Θεός ενεργεί κατά την διάθεση του άνθρωπου. Γι' αυτό καλούμεθα με τη ζωή μας να διαθέσουμε τον Θεό διαφορετικά από ό,τι είναι διαθεσιμένος μέχρι και σήμερα. Όταν ο Ισαΐας κοινοποίησε τον θάνατον του Εζεκίου, επήγε και του είπε, τάδε λέγει Κύριος, ετοίμασα του οίκους, αποθνήσεις. Κάμε τη διαθήκη σου, όπως τα λέμε, πεθαίνεις. Χαίρε. Και έφυγε ο Ισαΐας. Τάδε λέγει Κύριος, ξέρετε τι να πει, υπογραφή και σφραγίδα. Τι έγινε? Ο Εζεκίας γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο. Προσευχήθη και έκλαψε. Ο Ισαΐας είχε φύγει. Ειδοποιεί το Ισαΐας ξανά από τον Θεό, γύρισε πίσω, πες του ότι προσθέτω 15 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που οι χρονολογίες ακυρώνονται. Τα γεγονότα δεν ακυρώνονται όμως. Αυτό που δεν έγινε σήμερα θα γίνει αύριο. Εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, απαλήφεται τελείως. Σβήνει τελείως. Δεν του κοστίζει τίποτα του Θεού να τους διαψεύσει όλους, εφόσον θα θελήσουν οι άνθρωποι να σωθούν. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος ο οποίος κυβερνώ το Θεό και όχι ο Θεός κυβερνά εμένα. Διότι ο Θεός απαντά κατά αναλογία του εσωτερικού ενός ανθρώπου. Μπορεί να πας να ρωτήσεις για ένα πράγμα το Θεό τώρα και να σου απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σου απαντήσει. Δεν κάνει ψέματα, δεν κάνει λάθη, δεν είναι άνθρωπος. Και έπειτα από μια μέρα να πάει να τον ρωτήσει το Θεό για το ίδιο πράγμα και να σου απαντήσει αλλιώς. Μα χτες μου είπες άλλα. Σήμερα πώς μου λες άλλα? Έτσι είσαι διατεθειμένος σήμερα. Σου απαντώ με βάση αυτό που έχεις μέσα σου. Δεν στέκουμε στο λόγο μου εγώ. Ο λόγος ο δικός μου εξαρτάται από την εσωτερική διάθεση τη δική σου. Και αυτό θα ήθελα να το κάνω πιο πλατιά. Γιατί πολλοί ξέρω χριστιανοί μέσα στους πνευματικούς που σας είπε ο Α, το οποίο δεν σας φαίνεται λογικό, σας έπεσε βαρύ, δεν ξέρω τι. Και πάτε και ζητάτε τη γνώμη άλλου πνευματικού για το ίδιο θέμα και παίρνετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τρίτον θα πάρετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τέταρτον θα πάρετε άλλη απάντηση. Γιατί? Διότι οι πνευματικοί για λογαριασμό του Θεού σας απαντούνε με βάση τη διαστροφή τη δική σας μέσα σας. Γι' αυτό. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει με απλότητα να δεχτεί αυτό που του είπε πνευματικό. Και βλέπει ο Θεός και έχει τον τρόπο ο Θεός να τον βγάλει παρακάτω. Δηλαδή χρειάζεται εν ολίγης
εμπιστοσύνη, όπως θα λέγαμε στο σημείο αυτό, και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέγω αφοπλίζει τον Θεό, ο οποίος είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ. Αν ήθελα να σας μεταφέρω μία γνώμη Αγίου ανθρώπου από το όρο Σινά που συνήντησα τελευταίως, ξέρετε τι μου είπε? Κύριε Παναγόπουλε, μια πολύ ψηλή κλωστή είναι το υπόλοιπο. Ένα κρακ και χάνεται το πάνω. Αυτό υπολείπεται. Εγώ όμως πιστεύω, δεν με τρομάζει αυτό. Εάν υπάρξει μετάνοια, το θέμα και πάλι θα τακτοποιηθεί. Μα εφόσον έχει φτάσει τόσο κάτω, εφόσον δεν έχει μείνει τίποτα, έχει πολυφαδιάσει το παν, πώς είναι δυνατόν αυτό να ζωοποιηθεί? Θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ό,τι ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Δεν υπάρχουν λογάριθμοι και κομπιούτερ να μας πούνε πόσο ο Θεός είναι δυνατός. Θα σας πω ένα ανθρώπινο επιχείρημα. Σε κλάσμα δευτερολέπτου, ερυπεί οφθαλμού, μπορεί να χαλάσει τα πάντα ό,τι υπάρχουν. Ουρανό, γη, αστέρια, γαλαξίας κλπ. Αγγέλους, αρχαγγέλους, ανθρώπους, τα πάντα. Μπορεί να τα χαλάσει και να τα κάνει δισεκατομμύρια φορές. Μεγαλύτερα και καλύτερα και τελειότερα. Τέτοια δύναμη έχει. Ανθρωπίνος ομιλώ. Αυτός όμως ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα που ζαλίζεται ο νους του ανθρώπου, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να το φτιάξει ο Θεός. Θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο θέλει ο άνθρωπος, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δίδει. Μην περιμένετε λοιπόν όλα από το Θεό. Εξαρτάται από τη μετάνοια της δικιά μας.